Ελάτε παρακαλώ στο 900. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Γιώργος είμαι, έχει να με ακούσει 25 μέρες. Εχθές βγήκα από την εντατική. Τι έπαθες? Έχω ένα καρκίνο, το παλεύαμε και κόλλησα COVID. Όχι, ρε Γιώργο. 20 μέρες. Δεν μπορώ να... Τόσο καιρό έλεγα για τις κινήσεις και όλα αυτά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πού είσαι, πώς είσαι, αν μιλάς με τον Θεό ή δεν μιλάς με τον τέτοιο να... ή πώς. Εγώ αυτό λογικά το πήδηξα, με βγάλανε χθες. Σε έκανε πυρετό, οπότε... Γι' αυτό ξαφανίστηκες, έχω πολλές μέρες να σ' ακούσω. Στο σπίτι το πέρασες για νοσηλεύτηκες? Νοσηλεύτηκα σε δύο νοσοκομεία. Εχθές βγήκα από το 424. Ευτυχώς που έχει και δύο-τρία νοσοκομεία πολύ δυνατά η Θεσσαλονίκη. Εάν πας και δεις το τι γίνεται, λυπάσαι και τους ανθρώπους που δουλεύουν 24 στο 24ωρο, αλλά και τους μαλάκες που μιλάνε απ' έξω. Δηλαδή, τώρα που έχω γίνει λίγο καλά και άκουγα, όχι ο COVID, το MOVID, πρέπει να είσαι εκεί πέρα μέσα, να περιμένεις το οξυγόνο, να μην ξέρεις τι περιμένεις και να... Γιώργο, διασωληνώθηκες για μόνο οξυγόνο χρειάστηκες? Οξυγόνο μία εβδομάδα. Πόσο πυρετό σου έκανε? Μέχρι 38, αλλά ήμουν και χειρισμένος από καρκίνο που το παλεύαμε και κόλλησα εγώ στα ξενοδοχεία, στα νοσοκομεία. Δεν ξέρω από πού, δηλαδή κατάλαβες, γιατί άλλαξα, γυρνούσα από όχι διαβαλκανικό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να κολλήσεις. Και δεν έβγαινα έξω, όταν σου λέω, γιατί ξαφνικά έρθες, έπρεπε να προσέχω. Ενώ ήσουν πολύ προσεκτικός λόγω της εγχείρησης. Και δεν ξέρεις από πού σε ήρθε. Και δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, έτσι. Και οι εξυπνάδες, 62 χρόνων ζώων ήμουν, έτσι. Και ξαφνικά σε δύο... μη σου πω. Ήμουν θηρίο ηλικία σου, δεν τα έχω πει, τα ξέρεις. Και μαγκές πολλές, αυτά που κάνουν οι σαλιάριδες απ' έξω, εάν βρεθείς εκεί πέρα, είσαι εσύ, ανάλογα αν πιστεύεις ο Θεός ποιος και παραμιλάς. Τώρα άμα θες κλαις, ανάλογα ο καθένας το τι σκέφτεται. Και να... Πόσες μέρες έμεινες με οξυγόνο, Γιώργο? Με οξυγόνο έμεινα τις τελευταίες 4-5 μέρες. Το άφηνα, έφευγα. 6 μέρες. Ευτυχώς δεν είχα... Όλος μου ο οργανισμός, ο άλλος ήταν πολύ δυνατός, δεν είχα τίποτα. Ξαφνικά με πήρε η κάτω βόρτα από το πόδι μου και πιστεύω ότι άντεξα. Άντεξα. Με βγάλανε, λογικά αύριο θα κάνω και το αρνητικό. Αλλά το τι γίνεται στα νοσοκομεία, λίγο σε λέω, ανατριχιάζω όπως το λέω. Δηλαδή τα παιδιά, γιατί τρέχουνε. Τι να σου πω, τώρα, απλώς οι μαγκές, οι πολλές, οι σαλιάριδες να σταματήσουν. Φτάνει, φτάνει. Μόνο άμα πας εκεί πέρα. Και είσαι μόνος σου, με κανέναν απαγορεύεται. Ούτε γυναίκα, ούτε κανένα παιδί, σου τίποτα. Βλέπεις ένα νοσηλευτή που θα σου έρθει κάθε 2-3 ώρες με τα ούχα εκεί πέρα που είναι τα παιδιά, τρέχουν να μην κολλήσουν και αυτοί. Τι θέλετε, κύριε Γιώργο, τι θέλετε, κύριε Τάκη. Ευτυχώς είμαστε τρεις. Ποιον είχες δίπλα σου? Είχα τον Γιώργο, ο οποίος έφυγε 2 μέρες πιο μπροστά. Εκείνους τους είχαν φέρει από το... εδώ πέρα στη Νέα Γνατία. Δεν άντεχε το τέτοιο, τους έφεραν εκεί. Εγώ πήγα 4 ώρα. Από το Ιπποκράτειο, ναι. Στο Παπαγεωργείο που πήγα 6 ώρες, 8 ώρες. Δεν με κρατήσανε, με είχαν διώξει, γιατί εκεί είχα κάνει μια άλλη εγχείρηση πριν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό το πήδηξε. Γιώργο, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα πούμε λογικά, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο.